Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Το βίντεο αυτό είναι για αρχάριους και θα μάθουμε να πλέκουμε τα άριχτα. Θα ξεκινήσουμε τον αρχικό μας κόμπο. Όταν σε ένα σχέδιο για παράδειγμα μας λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με 10 άριχτα, όταν πλέκουμε άριχτα είναι οι πόντοι που μας λένε συν ένας, δηλαδή εφόσον θέλουμε 10 άριχτα, θα πλέξουμε ένα γαϊτανάκι από 11 αλυσίδες. 10 πόντους συν 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Τώρα, για να ξεκινήσουμε να πλέκουμε τα άριχτά μας, θα πηδήξουμε το πρώτο αλυσιδάκι και θα βάλουμε το βελονάκι μας στο δεύτερο. Το πρώτο αλυσιδάκι, εμείς θα βάλουμε το βελονάκι μας στο δεύτερο. Περνάω το βελονάκι μου μέσα από το αλυσιδάκι. Παίρνω κλωστή, την τραβάω και έχω 2 θηλιά στο βελονάκι μου. Παίρνω κλωστή και την παίρνω μέσα και από τις 2 θηλιές. Και έχω το πρώτο μου άριχτο. Τώρα, για να πάω στο επόμενο άριχτο, για να κάνουμε το επόμενο άριχτο, θα βάλουμε το βελονάκι μας στην επόμενη αλυσίδα, στην επόμενη τρύπα. Παίρνω κλωστή, την περνάω. Και έχω 2 θηλιές. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα και από τις 2 θηλιές. Τώρα στην επόμενη τρύπα. Παίρνω κλωστή και την περνάω. Και έχω 2 θηλιές στο βελονάκι μου. Ξαναπαίρνω κλωστή και περνάω μέσα και από τις 2 θηλιές. Έχω 3 άριχτα. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Έχουμε μία σειρά από 10 άριχτα. Για να πάμε στην επόμενη σειρά, θα πλέξουμε ένα αλυσιδάκι και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Και γυρνάμε το πλεκτό μας έτσι. Τώρα θα βάλω το βελονάκι μου στην πρώτη τρύπα, δηλαδή στο πρώτο άριχτο. Το κάθε άριχτο, ο κάθε πόντος, πάνω εδώ αν δείτε καλά, έχει 2 κλωστές. Θέλω το βελονάκι μου να πάει κάτω από αυτές τις 2 κλωστές εδώ. Θα στο βελονάκι μου στην πρώτη τρύπα, πάνω, από πάνω είναι οι 2 κλωστές, περνάω μέσα, έχω 2 θηλιές στο βελονάκι μου, ξαναπαίρνω κλωστή και περνάω μέσα και από τις 2 θηλιές. Βάζω το βελονάκι μου στην επόμενη τρύπα, βλέπετε πάνω έχουν μείνει 2 κλωστές. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από την τρύπα, μέσα από το άριχτο. Παίρνω κλωστή και περνάω από τις 2 θηλιές και έχω 2 άριχτα. Τρία.
14. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. Και το τελευταίο μας, αν και δεν φαίνεται καλά ότι είναι πόντος, αλλά είναι το δέκατο μας άριχτο, όταν πλέκουμε πάντα πρέπει να μετράμε. Γιατί αν σταματήσουμε να μετράμε και ξεκινήσουμε και κάνουμε λάθη, θα χάσουμε το μέτρημα και θα πρέπει να το ξυλώσουμε το πλεκτό μας και να αρχίσουμε από την αρχή. Και το τελευταίο. Δέκα. Για να γυρίσουμε τώρα πάλι στην επόμενη σειρά, πάλι θα πλέξουμε ένα λυσιδάκι, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και θα ξεκινήσουμε με τον ίδιο τρόπο να πλέκουμε άριχτα. Αυτή εδώ είναι μία από τις βασικές πλέξεις, τα άριχτα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Γεια σας!